Ένα μήνα με το πιστόλι στον Κρόταφο θα ζήσει η κυβέρνηση περιμένοντα τη δημοσίευση τη απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατείας, που σύμφωνα με πληροφορίε έκρινε αντισυνταγματικέ βασικέ προβλέψει του νόμου Κατρούγκαλου. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιοποιηθεί και επίσημα μέσα σε ένα μήνα, με το Οικονομικό Επιτελείο να κάνει ήδη σχεδιασμού για το πώ θα μπορέσει να καλύψει το βατερλό του νόμου. Οι φόβοι πλέον της κυβέρνησης εστιάζονται στο γεγονός ότι μπορεί να υπάρξει μαζική αποχή από τις πληρωμές εισφορών στον ΕΦΚΑ από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, μηχανικούς και δικηγόρους. Ήδη χθες η ΕΣΕΕ συμβούλευσε τους εμπόρους να συνεχίσουν να πληρώνουν μέχρι την έκδοση της απόφασης, φοβούμενοι ακριβώς ότι θα υπάρξει στάση πληρωμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνολικά έγιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 23 προσφυγές κατά του ασφαλιστικού νόμου με τον οποίο καθορίστηκαν ο νέος τρόπος ασφάλισης ο ΕΦΚΑ, καθώς και οι νέες ασφαλιστικές εισφορές των αυταπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών. Ο νόμος θα προσαρμοστεί αν υπάρξει επίσημη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο νέος φορέας που σχεδίασε ο Γιώργος Κατρούγκαλος προβλέπει ενιαίους κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης για όλους τους κλάδους των ασφαλισμένων. Ανακυρωθεί η ένταξη μερίδα ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ, ουσιαστικά ξυλώνεται όλο το νομοθέτημα, σε μια στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση προσπαθεί να σπρώξει χρονικά τη νέα μείωση των συντάξεων και την εφαρμογή του φορολογήτου για μετά το 2019. Αυτό που μένει να αποφασιστεί και θα απασχολήσει του δικαστέ σε νέα διάσκεψη είναι ο κλάδο των συνταξιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίε, το ανώτατο δικαστήριο θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο ακόμα διασκέψει μέχρι να κρίνει όλα τα θέματα που έχουν τεθεί με τι προσφυγέ. Αν κρυθεί τέλο και η υπόθεση τη προσωπική διαφορά της, της συντάξει αντισυνταγματική, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα την άξει στον αέρα την ελληνική οικονομία.